Στι 28 Ιουνίου ξεκινούν τα νέα τμήματα εκμάθηση τη μεθόδου Μπράιγ για όλου όσοι αδυνατούσαν κατά τη χειμερινή περίοδο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, ενώ για πρώτη φορά δημιουργούν τα τμήματα και για παιδιά. Αρχίζουμε ένα θερινό τμήμα στι 28 Ιουνίου για τα παιδιά που δεν μπορούν το χειμώνα, του εκπαιδευόμενου. Λοιπόν, το οποίο θα διαρκέσει όλο τον Ιούλιο. Γίνονται τα μαθήματα πρωινέ ώρε και είναι και χαρά που θέλω να το πω σε όλου ότι αρχίζουμε και ένα τμήμα με παιδάκια Τυφλά και με προβλήματα όραση. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για μα γιατί θα δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά αυτά να γράφουν και να διαβάζουν. Και τα τμήματα θα συνεχιστούν και τη χειμερινή περίοδο. Ε, στείλαμε 130 εκπαιδευόμενου στη Θεσσαλονίκη για να πάρουν πιστοποίηση και γενικά δουλεύει ρολόι και το τμήμα τη Ξάνη και τη Αλεξανδρούπολη που ανήκουν στην περιφερειακή τη Φλονθράκη. Όσοι θέλουν, γιατί είναι μόρια, να έρθουν εδώ να μάθουν. Υπάρχει ένα ωραίο περιβάλλον, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχουν τα πάντα. Και έχουμε και έναν υπέροχο δάσκαλο, τον Ερσίν, ο οποίο πραγματικά τα παιδιά τα προχώρησε πάρα πολύ και πήγαμε και πάρα πολύ καλά σε εξετάσει. Μπορεί ορισμένοι από εμά να τι θεωρούν δεδομένε, αλλά η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν το θεμέλιο τη μάθηση. Αν δεν μπορεί να διαβάσει κάποιο, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα τεράστιο απόθεμα γνώσεων. Επί εκατοντάδε χρόνια οι τυφλοί δεν είχαν πρόσβαση στο γραπτό λόγο. Το 19ο αιώνα όμω, προβληματισμένο από αυτήν την κατάσταση, ένα δραστήριο νεαρό, ο αιωνα ομω προβληματισμενο απο αυτη Μπράι, υποκινήθηκε να αναπτύξει μια μέθοδο επικοινωνία που πρόσφερε νέε ευκαιρίε στον εαυτό του και σε εκατομμύρια άλλου. Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στη γραφή Μπράιχ ήταν το 1829 με τίτλο «Μέθοδοι γραφής λέξεων, μουσικής και τραγουδιών με τη μέθοδο των κουκίδων στιγμών για τους τυφλούς». Η γραφή Μπράιχ εισήχθη στην Ελλάδα το 1907 με την ίδρυση του πρώτου σχολείου για τυφλούς στην Καλυθέα.